Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Άγγελος του Αγραφείου, για όσους δεν με γνωρίζετε. Γενικός Διευθύντης AK Risk Management Consulting. Είναι μια εταιρεία διαχείρισης κινδύνου, εταιρεών και ανθρώπων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοργανώτρια εταιρεία που εκδίδει το περιοδικό του Security Manager, τον κύριο Αμανατίδη και τον κύριο Νόστη για την τιμή που μου κάνουν να μιλήσω σήμερα. Μου ζητήθηκε από τον κύριο Αμανατίδη να γράψω ένα θέμα το οποίο θα αφορά την αντικατασκοπία σε επιχειρήσεις και τη διαφύλαξη πληροφορίας. Αυτό και έκανα, μιας και όπως όλοι γνωρίζουμε, η πληροφορία σε μια επιχείρηση δεν αποτιμάται, η αξία της. Είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο μιας εταιρείας, αλλά και η πηγή προβλήματος σε αρκετά, η πηγή του κακού σε αρκετά προβλήματα. Στο σύγχρονο περιβάλλον λοιπόν που αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, αναπτύσσεται παράλληλα και η επαγγελματική αντικατασκοπία με διάφορες μεθόδους, κυρίως όμως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, που τόση ώρα οι προλαλήσαντες τα τεχνολογικά μέσα τα θεωρούσαν πάρα πολύ καλά. Εδώ λοιπόν είναι εχθρός μας. Προέχει λοιπόν να διαφυλάξουμε την πληροφορία σε μια επιχείρηση όπου εμείς θα έχουμε τη διεύθυνση ασφαλείας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν τα στελέχη της διεύθυνσης ασφαλείας είναι εξειδικευμένα στο intelligence, είναι εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα γι' αυτό. Όπως είπα λοιπόν, η αξία μιας πληροφορίας δεν αποτιμάται. Μπορεί να είναι καταστροφική η διαρροή της. Το δεύτερο καθήκον που έχουμε ως διεύθυνση ασφαλείας είναι η αντικατασκοπία, όπου εκεί εντάσσεται η παροχέτευση στοχευμένης πληροφορίας στον ανταγωνισμό. Ποιος είναι ο στόχος? Να επιτύχουμε οικονομικό πλήγμα στον ανταγωνιστή μας, στον ανταγωνιστή της επιχείρησης που φυλάμε. Ο διευθυντής ασφαλείας της επιχείρησης θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, καθώς και τα ανώτερα στελέχη της διεύθυνσής του. Εκπαιδεύσεις στο intelligence γίνονται σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, όπως είναι το TAMC, μέδρα του Tel Aviv, αλλά και γραφεία στο Λονδίνο και στην Αμερική. Είναι ένα κέντρο πληροφοριών τρομοκρατίας, περισσότερο, αλλά και γενικότερα πληροφοριών, το οποίο εκπροσωπώ στα Βαλκάνια. Έχουμε πελάτες κυβερνήσεις, αλλά και μεγάλους οργανισμούς. Ως βασικό πρώτο βήμα, η διεύθυνση ασφαλείας πρέπει να διασφαλίζει ότι η εταιρεία δεν κινδυνεύει, θέτοντας διαδικασίες στα στελέχη και στους εργαζόμενους, αλλά διασφαλίζοντας και τις μηχανές, ότι στις μηχανές εννοούμε υπολογιστές, φαξ, τηλεφωνικές συσκευές, ότι από εκεί δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή. Η πληροφορία προσφέρεται και λαμβάνεται από ανθρώπους, μέσα μαζικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το διαδίκτυο και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Για να κατανοήσετε πιο ευχερός σε πού αναφέρομαι, αναφέρομαι στον κύκλο της πληροφορίας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον κύκλο των... Όχι, πώς γυρνάει πίσω κόκκινο. Ωραία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον κύκλο της πληροφορίας, όπου συμπεριλαμβάνει 5 στάδια. Είναι ο σχεδιασμός και η κατεύθυνση, η συλλογή των πληροφοριών, η επεξεργασία τους, η ανάλυσή τους και η διασπορά τους. Θα προσπαθήσω το λίγο χρόνο που έχω να αναλύσω κάθε στάδιο από αυτά που είπα τα 5 προηγουμένως. Στο πρώτο στάδιο λοιπόν είναι ο σχεδιασμός και η κατεύθυνση. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, της επιχείρησης, σχετικά με το θέμα που τον ενδιαφέρει να φωτίσει και κάθε πτυχή, καθώς και ποιες μεθόδους θα ακολουθήσουμε για να φέρουμε την πληροφόρηση στην εταιρεία. Στο δεύτερο στάδιο είναι η συλλογή των πληροφοριών. Εδώ πέρα συμπεριλαμβάνεται όλο το σύνολο των μεθόδων που θα χρησιμοποιήσουμε, τεχνητές και φυσικές, από ανθρώπινες και ανοιχτές προσβάσιμες πηγές. Άρα, αξιοποιούμε κάθε δυνατή πηγή που μπορούμε να αντλήσουμε την πληροφορία. Μία από τις νέες μορφές πληροφόρησης είναι η πληροφόρηση ανθρώπινων πηγών, το λεγόμενο crowdsource. Ένας σύντομος ορισμός του είναι η χρήση πληροφοριών και στοιχείων που προέρχονται ηθελημένα κυρίως από μια διαδικτυακή κοινότητα. Στο τρίτο στάδιο είναι η επεξεργασία των πληροφοριών. Έχοντας λοιπόν συλλέξει τις παραπάνω πληροφορίες, έχουμε δημιουργήσει μια τεράστια βάση δεδομένων. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη βάση δεδομένων που θα επεξεργαστούμε στην πορεία. Για να μπορέσει λοιπόν να γίνει οποιαδήποτε ανάλυση, θα πρέπει να έχουμε τη βάση δεδομένων ώστε η Διεύθυνση Ασφαλείας να κάνει την ανάλυση, που είναι το επόμενο βήμα, σύμφωνα με το σκοπό που έχει η συλλογή των πληροφοριών. Στο τέταρτο στάδιο είναι η ανάλυση τους.
Θέλω να σου πω ότι η ανάλυση των πληροφοριών είναι μια πάρα πολύ εξειδικευμένη δουλειά. Διότι απαιτεί συνδυαστικές κινήσεις και γνώσεις, απαιτείται να γίνεται πραγματικά εξειδικευμένα στελέχη και ο αναλυτής είναι μια εξειδίκευση στο intelligence. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στο intelligence είναι και αναλυτής. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν είναι όπου οι επεξεργασμένες πληροφορίες συνδυάζονται και μετατρέπονται σε πληροφόρηση, η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει τη διοίκηση της εταιρείας να διαμορφώσει την πολιτική της. Η ανάλυση των πληροφοριών, όπως προείπα, πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένους ανθρώπους με γνώση του αντικειμένου που μελετούν για να μπορούν να έχουν με επάρκεια την αξιολόγηση των διάσπαρτων πληροφοριών που έρχονται σε αυτούς. Το στάδιο αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί να μας οδηγήσει να καταλάβετε μία λάθος ανάλυση σε λάθος εκτίμηση. Άρα σε λάθος πρόταση στη διοίκηση. Στο πέμπτο στάδιο είναι η διασπορά των πληροφοριών, όπου εδώ πέρα το τελικό πλέον προϊόν που έχουμε καταλήξει πρέπει να το επιστρέψουν πίσω στη διοίκηση, στο διευθύνων σύμβουλο και στα αρμόδια τμήματα, τα οποία θα είναι αυτά που θα ενεργήσουν προκειμένου να διαφυλάξουν το καλό της εταιρείας. Για να μπορέσω να κλείσω τη σημερινή μου εισήγηση και θα σας δώσω ένα παράδειγμα στην πράξη. Το παράδειγμα λοιπόν αυτό είναι ότι η εταιρεία μας προσλήφθηκε από μια εταιρεία παραγωγής και τυποποίησης γιαουρτιού, ας το ονομάσουμε εταιρεία Χ, προκειμένου να συγκεντρώσει και να της παρέχει έγκαιρες πληροφορίες για μια κίνηση ανταγωνιστή που ετοιμαζόταν να βγάλει στην αγορά ένα ανταγωνιστικό προϊόν με την ονομασία 4U. Θέλω να σας πω ότι το παράδειγμα αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο, όπως το έγραφα, αλλά το περιόρισα για να είμαι στο χρόνο. Λοιπόν, όπως είπαμε λοιπόν, ο πρώτος κρίκος είναι να σχεδιάσουμε και να κατευθυνθεί η AK, η εταιρεία μας, από τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας Χ, τι ακριβώς θέλει, τι να διερευνήσουμε και με ποιον τρόπο θα το κάνουμε. Μας γνωστοποίησε λοιπόν στην πρώτη συνάντηση που κάναμε ότι είχε γίνει πριν λίγες μέρες κάποια συνάντηση στα γραφεία του ανταγωνιστή τους, όπου εκεί τέθηκε θέμα ότι θα κυκλοφορήσουν στην αγορά ένα νέο προϊόν και έπρεπε εμείς λοιπόν να συγκεντρώσουμε οτιδήποτε στοιχεία ήταν αναφορικά με αυτή τη συνάντηση που κάναμε. Εδώ λοιπόν, αφού έχουν πάρει τις κατευθυντήριες γραμμές, το τι ακριβώς ζητάει ο πελάτης, τι θέλει, έπρεπε εμείς τώρα πλέον να αρχίσουμε τι να κάνουμε, να αναζητούμε τις πληροφορίες. Περνώντας λοιπόν στο δεύτερο κρίκο που είναι η αναζήτηση των πληροφοριών και η συλλογή τους, αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους. Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε ήταν να αναζητήσουμε και να βρούμε. Να αξιοποιήσουμε ένα ερωτηματολόγιο. Η ανταγωνίστρια εταιρεία λίγες μέρες πριν είχε κυκλοφορήσει ένα ερωτηματολόγιο στην αγορά, στο οποίο είχε όλα τα προϊόντα της επάνω, χρώματα, σήματα κτλ., συσκευασίες. Αλλά αν το διάβαζε κάποιος το ερωτηματολόγιο αυτό, κατέτεινε στην σκέψη ότι σκοπός ήταν να δει αν το καταναλωτικό κοινό θα ενδιαφερόταν για να κυκλοφορήσει ένα νέο προϊόν, αν θα ενδιαφερόταν για ένα νέο τύπο γιαουρτιού. Πραγματικά λοιπόν, βρήκαμε το ερωτηματολόγιο, έγινε στην κατοχή μας και αυτή η μέθοδος συλλογής πληροφοριών ονομάζεται μέθοδος συλλογής από ανοιχτές πηγές. Γιατί δεν απαιτήθηκε κάποια πρόσβαση σε κάποιο εξειδικευμένο μέρος? Το ερωτηματολόγιο λοιπόν δεν μας προσφέρει καμιά σημαντική πληροφορία, όμως είναι η βάση από εκεί που θα ξεκινήσουμε να κινούμαστε. Το δεύτερο βήμα ήταν με τη χρήση μιας κάμερας που διαθέταμε. Φωτογραφίσαμε τις αποθήκες πρώτων υλών του ανταγωνιστή για να εντοπίσουμε τυχόν νέα προϊόντα. Αυτή η μέθοδος είναι πληροφορίες τεχνολογίας. Θέλαμε να δούμε λοιπόν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ανταγωνιστή, αν αυτός προετοιμάζει κάτι μέσα της αποθήκης του. Και οι πληροφορίες που αποτυπώνται στις φωτογραφίες λοιπόν είναι πληροφορίες τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν εμείς καλούμασταν να δούμε τις φωτογραφίες και θα δείτε παρακάτω πώς συνεχίζουμε. Το τρίτο βήμα ήταν να βάλουμε έναν δούριο ύπο μέσα στην ανταγωνιστική επιχείρηση, όπου εκεί θα έπρεπε αυτός, το καθήκον του ήταν να παρακολουθεί τον διευθυντή marketing της ανταγωνιστικής επιχείρησης. Διότι εμείς γνωρίζαμε ότι ο διευθυντής marketing ήταν το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο επικοινωνούσε με το τμήμα marketing και promotion εξωτερικό συνεργάτη, όπου φρόντιζε για τις συσκευασίες, τα χρώματα, το promotion γενικότερα του νέου προϊόντος. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, ο δούριος ύπος που βάλαμε εστίαζε στο να παρακολουθεί αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά λοιπόν ήμασταν τυχεροί, διότι και με αυτή τη μέθοδο τεχνολογίας θα δείτε παρακάτω τι κατορθώσαμε να κάνουμε.
Όσα ακούσατε μέχρι τώρα αποτελούν πληροφορία από μόνη της, δεν οδηγεί πουθενά. Θέλει επεξεργασία. Θέλει ανάλυση. Ώστε να κατορθώσουμε να προστατεύσουμε τον πελάτη μας από τη νέα απειλή που αναδύεται για αυτόν. Στο τρίτο στάδιο, λοιπόν, η πληροφορία πρέπει να την επεξεργαστούν αρμόδιοι. Αυτό μας οδηγεί στον τρίτο κρίκο του κύκλου πληροφοριών, ο οποίος είναι επεξεργασία. Πρέπει να επεξεργαστούμε το ερωτηματολόγιο. Όπου, όπως είπα, εμφανίζεται το σύνολο των πληροφοριών, τις συσκευασίες, το design, έτσι. Και είναι φανερό ότι επικεντρώνεται στο αν θα ενδιαφερθεί το κοινό, το καταναλωτικό κοινό, για ένα νέο προϊόν. Σκεφτείτε πόσα γιαούρτια κυκλοφορούν. Άλλο ένα. Μας ενδιαφέρει. Ναι, μας ενδιαφέρει. Πρέπει να επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες, όπου εδώ πέρα από μόνη της είναι μια τεράστια ποσότητα χαρτιού οι φωτογραφίες. Όμως, εκεί τι είδαμε. Είδαμε ότι υπήρχαν νέες συσκευασίες έτοιμες, με την ονομασία For You. Εντοπίσαμε επίσης ότι υπήρχαν κονσέρβες φρούτων, διαφορετικά φρούτα από ό,τι μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχαν στα προϊόντα που κυκλοφορούσε η ανταγωνίστρια εταιρεία. Άρα κάτι προετοιμαζόταν. Το τρίτο βήμα που έπρεπε να εξετάσουμε ήταν μία δύο-ώρη συζήτηση που είχε ο διευθυντής marketing της ανταγωνίστρια επιχείρησης με τον εξωτερικό συνεργάτη, όπου εκεί πλέον συζητούσαν για διάφορα θέματα αναφορικά με το προϊόν, αλλά για να κατορθώσουμε να έχουμε τη δύο-ώρη συνομιλία, είχαμε μία 24-ώρη συνομιλία, η οποία υπήρχαν πάρα πολλές άχρηστες πληροφορίες μέσα, όπως έλεγε ο διευθυντής marketing ότι ο πατέρας του είναι άρρωστος, η γυναίκα του είναι έγκυος, αλλά βρήκαμε και μία πληροφορία που τη βάλαμε στην άκρη, η οποία ήταν ότι σε έναν χρόνο από σήμερα αυτός προετοιμαζόταν να ζητήσει μεταγραφή στον ανταγωνισμό. Άρα αυτή ήταν μία πληροφορία την οποία την κρατούσαμε να τη δώσουμε στον πελάτη μας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχουμε χρήσιμες και άχρηστες πληροφορίες που ακόμα δεν τις έχουμε ξεκαθαρίσει. Έτσι, σε αυτό το στάδιο δεν τις αποτιμούμε ως άχρηστες. Τίποτα δεν είναι άχρηστο. Στο τέταρτο στάδιο λοιπόν, το οποίο είναι η ανάλυση, όπως είπα, είναι το πιο σημαντικό. Το αναλαμβάνει ο διευθυντής της εταιρείας εδώ πέρα, της AK, ο οποίος έχει στα χέρια του φωτογραφίες όπου αποτυπώνεται μεγάλος όγκος νέων συσκευασιών με ονομασία For You, διαφορετικά χρώματα από αυτά που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα, κονσέρβες νέων φρούτων, διαφορετικά από τα φρούτα που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα και μια τηλεφωνική δύο-ώρη συνομιλία. Ακόμα και έτσι όμως ο όγκος πάλι συνεχίζει να είναι μεγάλος. Πρέπει να διαχωρίζουμε τις άχρηστες από τις χρήσιμες, ώστε να βρούμε ποιες δεν έχουν σχέση με την πτυχή που μας ζήτησε από την αρχή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Για παράδειγμα, το ότι είναι έγκυος, είπαμε, η σύζυγος του διευθυντή marketing δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει όμως ότι αυτός σε ένα χρόνο θα θέλει να φύγει και να πάει να μεταγραφεί στον ανταγωνισμό. Ο διευθυντής λοιπόν της AK, ο αναλυτής πλέον, θα πρέπει να καταγράψει τον όγκο των νέων συσκευασιών που αποτυπώνουν τις φωτογραφίες, αφού τις εξετάσει προσεκτικά. Πραγματικά να καταλήξει ότι αυτές οι νέες συσκευασίες αφορούν σε νέο προϊόν της ανταγωνίστρια επιχείρηση που δεν κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Να καταγράψει τον όγκο των νέων ειδών φρούτων που αποτυπώνουν τις φωτογραφίες, να καταγράψει τις προοδευτικές συνέργειες του ανταγωνιστή στα ΜΜΕ για τη θέση κυκλοφορία του νέου προϊόντος, καθώς και την ημερομηνία αυτών. Πότε θα ξεκινήσει λοιπόν οι προοδευτικές συνέργειες του ανταγωνιστή. Να καταγράψει την πρόταση του διευθυντή ότι σε ένα χρόνο θα ζητήσει μεταγραφή και πότε ο ανταγωνιστής σκοπεύει να έχει την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά. Στο πέμπτο στάδιο είναι η διανομή της αναφοράς και διασποράς της πληροφόρησης στα τμήματα που είπαμε, προκειμένου να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που εμείς τους έχουμε δώσει. Μοναδικός αρμόδιος για να το κάνει αυτό είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος μας έχει δώσει και την εντολή τελικά. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν για να κλείσω, καταλήγουμε στα εξής διδάγματα. Προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη διασφάλιση της ασφάλειας μιας επιχείρησης, απαιτούνται εξειδικευμένοι ανθρώπινοι πόροι, χρήματα και συνεχείς μετεκπαιδεύσεις. Ακούω πάρα πολλές φορές, εγώ ήμουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Έχουμε 19. Αυτός όμως πιστεύει ότι το 2004 εκπαιδεύτηκε και συνεχίζεται να υπάρχει. Υπάρχουν πάντα πληροφορίες και προειδοποιήσεις. Να ξέρετε ότι πριν από κάθε χτύπημα, πριν από κάθε κρούσμα, υπάρχουν σημάδια. Το θέμα για εμάς είναι να τα αντιληφθούμε έγκαιρα και να τα ερμηνεύσουμε σωστά. Να γνωρίζετε πάντα ότι η πληροφορία έχει μια αλφα δυναμική. Ό,τι ισχύει τώρα μπορεί να μην ισχύει στο αμέσως επόμενο λεπτό. Άρα κινηθείτε άμεσα. Να γνωρίζετε επίσης ότι ο αντίπαλος δεν σκέφτεται όπως εμείς. Θα χρησιμοποιήσει μεθόδους και νόμιμες και παράνομους και ηθικές και ανήθικες. Εξετάζουμε πάντα όσο γίνεται πιο βαθιά τόσο τις προθέσεις όσο και τις δυνατότητες. Αναφερόμενοι βέβαια στην ασφάλεια των επιχειρήσεων, να θυμάστε πάντα ότι η πληροφορία είναι γνώση και πρέπει να μοιράζεται.
Σας ευχαριστώ.